Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, φίλαθλοι, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, ξενιτεμένα μας αδέλφια, λοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κοπτοραπτούδες, κορδελιάστρες, μανικούδες, ρεσεψιονίστ, βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αθάνατη ελληνική λεβενδιά. Εδώ συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η ορχήστρα εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. Σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας και οι πριτάνοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας, αυτούς που κρατάν στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Δάκρυα χαράς αναβλύζουν από τα μάτια μας, καθώς μας πιάνουν τα ντουμάνια της Συνομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ομήλων Ελλάδας, που παρελάβνει καμαρωτά-καμαρωτά με όλα τα εξαρτήματα του ευγενικού σπόρτου στα χέρια. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας, τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων της χώρας ακολουθούν. Πάνω από τα κεφάλια μας πετούν οι υπτάμενοι φρουροί των συνόρων μας, αυτοί που νύχτα μέρα κοντράρονται με το θάνατο για τη δόξα της πατρίδας. Απάνω τους αδέρφια, τσίτα τα γκάζια. Ένας κόμπος πνίγει το λαιμό μας, καθώς με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας με τα πακέτα στο χέρι οι διευθυντές τραπεζών και διοικητές δημοσίων οργανισμών, ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού συναλλάγματος της φίλης και συμμάχου Ελβετίας.